Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή τον Απόκρεο ή αλλιώς όπως την λένε οι Άγιοι Πατέρες Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως μετά από το καθήκον της προσευχής μας για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, όπου εορτάσαμε το ψυχοσάββατο, το οποίο είναι αφιερωμένο υπεραναπαύσεως πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, τον απεώνω σκημηθέντων επελπίδη ζωής αιωνίου, σήμερα η Εκκλησία μας μας προβάλλει την Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και της Κρίσεως. Δεν θα έλθει τώρα ο Υιός του Θεού, ταπεινός και άσημος, όπως ήλθε με την πρώτη παρουσία, αλλά θα έλθει επίσημα και με τέτοιο τρόπο, ώστε να τον δουν όλοι. Θα σαλπίσουν οι άγγελοι και θα συγκεντρωθούν οι άνθρωποι από τα πέρατα της γης ενώπιον του. Οι ζώντες και οι νεκροί θα παρουσιαστούν με τα σώματά τους και με τις ψυχές τους. Όταν θα σαλπίσει ο άγγελος κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα αναστηθούν τα σώματα και αυτομάτως θα ενωθούν με τις ψυχές. Παρότι κάποια σώματα ανθρώπων μπορεί να είναι διαλυμένα ή να μην βρέθηκαν ποτέ, να κάηκαν λόγου χάρη ή να πνίγηκαν και να μην ενταφιάστηκαν, όλα τα σώματα θα αναστηθούν με τη δύναμη του Θεού και θα ενωθούν με τις ψυχές για να κρυθούν από τον Χριστό τότε ο Χριστός με έναν λόγο Του θα διαχωρίσει τους δικαίους από τους πονηρούς και ανάλογα με τα έργα τους θα κριθούν και οι μεν δίκαιοι θα εισέλθουν στην αιώνια ζωή, οι δε άνομοι, οι αμαρτωλοί δηλαδή, στην αιώνια κόλαση. Στην περικοπή αυτή της μελούσης κρίσεως τονίζεται η κατά αγάπη, η καινούργια εντολή που έδωσε ο Κύριος στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο δίκαιος κριτής θα ζητήσει να δείξουμε αν τηρήσαμε την εντολή της αγάπης. Το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον Παράδεισο θα είναι η αγάπη μας προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αγάπη όμως η οποία να εφαρμόζεται έμπρακτα. Όπως θα δούμε στην συνέχεια στην περικοπή μας κατά Ματθαίον Ιερό Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 25, στίχοι 31-46 Πρωτίστως θα μελετήσουμε το πρωτότυπο κείμενο του Ευαγγελίου, γιατί είναι το κείμενο επάνω στο οποίο πνέει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ακριβώς τα λόγια αυτούσια, όπως τα είπε τότε ο Χριστός στην παραβολή αυτή, αλλά και όπως θα τα πει όταν θα έλθει εν ο Κύριός μας δίδαξε τους μαθητές Του με την παραβολή της Μελούσης Κρίσεως το πώς ακριβώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Είπε ο Κύριος «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού τότε καθίσει επιθρόνου δόξης αυτού και συναχθήσατε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη» και αφορεί αυτούς απαλλήλων, ώσπερ οπιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφον, Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Επίνα σαγάρ και εδώ κατέμι φαγήν. εδίψησα και εποτίσα με, ξένος ήμιν και συνηγάγεται με, γυμνός και περιεβάλετε με, Ισθένησα και επεσκέψα με, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε πρός με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένων και συνηγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προσέ, και αποκριθεί ο βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιήσατε ενή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιήσατε». Τότε ερή και της εξεβονήμων, πορεύεστε απ' εμού η κατηραμένη εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ού και δόκατε μη φαγήν, εδύψησα και ού και ποτίσατέ με, ξένος ήμην και ού συνηγάγετε με, γυμνός και ού περιεβάλετέ με, ασθενείς και ενφυλακή και ού και πεσκέψαστε με τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες «Κύριε, πότε σε είδωμεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή ενφυλακή, και ου διοικονείς τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον «Εφόσον ου και ποιήσατε εν ή τούτον των ελαχίστων ουδέ μη επιήσατε» και απελεύσονται ούτι σκόλα και απελευσονται ουτι η σχόλα συνεωνιον η δε δίκαιη η ζωή νεώνιων. Και ας έλθουμε τώρα και στην ερμηνεία της περικοπής μας. Είπε ο Κύριος, όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με την δόξα του και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον θρόνο της δόξης του και όλα τα έθνη θα μαζευτούν μπροστά του και θα χωρίσει αυτούς μεταξύ τους όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, τα ερήφια. Και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα στα δεξιά του, τα δε κατσίκια στα αριστερά. Πρόβατα εννοούνται οι δίκαιοι, οι άγιοι και κατσίκια οι αμαρτωλοί. Τότε θα πει ο βασιλεύς σε αυτούς που είναι δεξιά του, «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήστε την ετοιμασμένη για εσάς βασιλεία από την αρχή του κόσμου, γιατί πίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με μαζέψατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, ασθένησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν στην φυλακή και ήλθατε προσεμένα. Τότε θα απαντήσουν σε αυτόν οι δίκαιοι λέγοντας, «Κύριε, Πότε σε είδαμε να πεινά και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς. Πότε σε είδαμε δε ξένο και σε μαζέψαμε ή γυμνό και σε εντύσαμε? Πότε σε είδαμε ασθενή ή στην φυλακή και ήλθαμε προς εσένα. Και απαντώντας ο βασιλεύς θα πει σε αυτούς. Αλήθεια σας λέγω, εφόσον το κάνατε σε έναν από αυτούς τους αδελφούς μου τους πολύ μικρούς, τους πτωχούς δηλαδή και ταλαιπωρημένους, σε εμένα το κάνατε. Τότε θα πει και σε αυτούς που θα είναι στα αριστερά, φύγετε από εμένα οι καταραμένοι στην φωτιά την αιώνια που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του, γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με μαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε» ασθενείς και στην φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε θα απαντήσουν και αυτοί λέγοντας «Κύριε, πότε σε είδαμε να πινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή στην φυλακή και δεν σε περιποιηθήκαμε» τότε θα απαντήσει σε αυτούς λέγοντας «Αλήθεια σας λέγω, εφόσον δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους πολύ μικρούς, ούτε σε εμένα το κάνατε. Και θα πάνε αυτοί στην κόλαση την αιώνια, οι δε δίκαιοι, στην ζωή την αιώνια. Ποια είναι τα εφόδια, αγαπητοί φίλοι, τα οποία ξεπερνούν την παρούσα πρόσκαιρη ζωή και συνοδεύουν τον άνθρωπο ως την αιωνιότητα, είναι τα καλά έργα, τα έργα της αγάπης και της καλοσύνης προς τους πάσχοντες και στερουμένους αδελφούς μας. Αυτά λοιπόν τα έργα, έργα πίστεως και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, θα καθορίσουν την θέση μας στην αιωνιότητα. Όπως είπαμε και στην αρχή, το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον παράδεισο θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο ο Θεός, ο οποίος είναι όλος αγάπη, με κριτήριο τα έργα της αγάπης, σε άλλους θα ανοίξει και σε άλλους θα κλείσει την θύρα της βασιλείας των ουρανών. Ο Χριστός μας θα έρθει από τον ουρανό, απαστράπτον, γεμάτος θεϊκή δόξα, ασυγκρίτος λαμπρότερος, από όσο έλαμψε στο όρο της μεταμορφώσεως και θα είναι συνοδευόμενος από τους Αγίους Αγγέλους θα καθίσει ως υπέρτατος κριτής επάνω στον θρόνο της κρίσεως και θα ξεχωρίσει τους δικαίους από τους αμετανοήτους αμαρτωλούς με όση ευκολία ξεχωρίζει ο βοσκός τα αρνιά από τα ερήφια. Τότε απευθυνόμενος προς τους δικαίους τους οποίους θα έχει τοποθετήσει τιμητικά στα δεξιά του, θα τους πει με άπειρη καλοσύνη και αγαθότητα. «Ελάτε εσείς που είστε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου και πάρτε ως μόνιμη και ως αιώνια κληρονομιά την ένδοξη και μακαρία βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί ακριβώς για εσάς από τότε που θεμελιωνόταν ο επίγειος και ο ουράνιος κόσμος». Ο Θεός της αγάπης θα δωρήσει στους δικαίους τα ασύλληπτα αγαθά του ουρανίου παραδείσου, τα οποία αγαθά του παραδείσου όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος, «Ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, και επί ανθρώπου ουκ ανέβη. Α, η τι μα εν ο Θεός αυτών». Τα αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν, μάτι ανθρώπινο δεν τα είδε. Ούτε αυτή η ανθρώπινο τα άκουσε και ούτε μπορεί ο νους του ανθρώπου να συλλάβει όλα αυτά τα υπερκόσμια αγαθά. Οι δίκαιοι πίστεψαν στο Χριστό, τον αγάπησαν ως Θεό και Σωτήρα τους και την αγάπη τους αυτή την εξεδήλωσαν στο συνάνθρωπο με έργα καλοσύνης. Τα έργα αυτά ένα προς ένα θα τα παριθμίσει εκεί ο Χριστός ενώπιον του ουρανίου και επιγείου κόσμου, θα τα παρουσιάσει σαν να έγιναν σε αυτόν τον ίδιον. Και τούτο διότι ο Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, θεωρεί όλους τους ανθρώπους αδελφούς του, όσο ελάχιστοι και ασήμαντοι, αν φαίνονται μερικοί από αυτούς, στα μάτια του αμαρτωλού κόσμου. «Επίνασα, θα πει, και μου δώσατε να φάγω. Ήμουν ξένος που δεν είχα τόπο να μείνω και με πήρατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και αρακένδιτος και εσείς μου δώσατε ρούχα για να ντυθώ. Αρώστησα και εσείς ήρθατε να με επισκεφθείτε για να μου κάνετε συντροφιά, να μου δώσετε παρηγοριά και φάρμακα. Στην φυλακή ήμουνα και ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας λοιπόν πρέπει να ανταμυθεί» η βασιλεία του πατρός μου, η δόξα η δική μου, η ατελείωτη χαρά και μακαριότητα είναι όλα δικά σας. Αντίθετα, ο Χριστός θα κλείσει τις θύρες του παραδείσου, θα στερήσει από την ευλογημένη παρουσία του Θεού και θα αποπέμψει στην αιώνια κόλαση τους αμετανόητους αμαρτωλούς, τους σκληρημένους εγωπαθείς, τους ιδιοτελείς και φύλαυτους, οι οποίοι έδειξαν σκληρότητα και απονιά προς τους φτωχού και τους πάσχοντες. Είχαν όλα τα μέσα να κάνουν το καλό, δεν είχαν όμως την αγάπη στην καρδιά τους. Και πώς είναι δυνατόν τέτοιοι ανάλγητοι άνθρωποι να μείνουν με το Θεό της αγάπης και του ελέους. Θα χτυπούν τα στήθη τους και θα θρηνούν και θα οδύρονται οι καταδικασμένοι. Απεναντίας οι δίκαιοι θα εφραίνονται και τα πρόσωπά τους θα λάμπουν από τη χαρά και θα δοξάζουν και θα υμνολογούν το Θεό μαζί με τους Αγίους Αγγέλους του Ουρανού. Και είναι άξιο προσοχής ότι ο Χριστός στην περικοπή αυτή δεν αναφέρει μεγάλα και δύσκολα έργα αγάπης τα οποία απαιτούν πολύ κόπο και πολλές και σκληρές θυσίες αλλά αναφέρει μικρά έργα εύκολα της καθημερινής ζωής λίγη τροφή που θα δώσουμε σε έναν πεινασμένο, ένα ρούχο έστω και μεταχειρισμένο που θα δώσουμε σε κάποιον που δεν έχει να φορέσει ρούχα, ένα ποτηράκι νερό σε έναν ο οποίος είναι διψασμένος, μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε ένα φυλακισμένο, ένας καλός λόγος που θα πούμε στον συνάνθρωπό μας γιατί και αυτό είναι ένα είδος ελεημοσύνης. Πολλές φορές μπορεί αγαπητοί αδελφοί να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας σε κάποιο πρόβλημα το οποίο έχει, αλλά και μόνο ότι θα καθίσουμε να τον ακούσουμε, για τον άλλον είναι πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά. Οι γραφές των Αγίων Πατέρων αναφέρουν ότι «Δανείζει Θεό ο ελεών πτωχό». Αυτός ο οποίος ελεεί έναν φτωχό, δίνει δανεικά στο Θεό, γιατί ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, θα τα βρούμε μπροστά μας στην αιωνιότητα, την ώρα της κρίσεως και της ανταποδόσεως στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός με το γενναιόδωρο χέρι Του μας δίνει πλούσια τα αγαθά Του και με το χέρι ενός φτωχού μας ζητεί να Του δώσουμε κάτι από αυτά τα οποία μας χάρισε. Το αιώνιο μέλλον μας εξαρτάται από αυτά τα έργα. Στο χέρι μας είναι να ακούσουμε τον ευλογημένο έπαινο του Κυρίου, δεύτερη η ευλογημένη του Πατρός μου. Οπότε, συνοψίζοντας, αγαπητοί αδελφοί, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή μας εκπομπή, το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον Παράδεισο θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η οποία πρέπει να εκδηλώνεται έμπρακτα. Η αγάπη προς τον Θεό περιλαμβάνει μέσα την ορθόδοξη πίστη, πρωτίστως να έχουμε καθαρή ορθόδοξη πίστη, ανώθευτη όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες, να κάνουμε τον αγώνα μας όσο μπορούμε το ο καθένας για να είμαστε αρεστοί στο Χριστό και να προσπαθούμε να ζούμε εν μετανοία και γενικά όπως ορίζει το Ιερό Ευαγγέλιο έτσι εκδηλώνεται η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο εκδηλώνεται με έργα ανακούφισης των πασχόντων. Οι ελεημοσύνες και όλες οι αγαθοεργίες πρέπει να γίνονται στο όνομα του Χριστού και όχι για το θεαθήνε της ανθρώπης, διότι τότε όταν κάνουμε ελεημοσύνες για να μας πούν μπράβο οι υπόλοιποι άνθρωποι τότε χάσαμε το μισθό μας. Το θέμα είναι να ακούσουμε τον έπαινο από το Χριστό μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να ακούσουμε την φωνή του Κυρίου που να μας λέει «Είσαι ελθεδούλε εις την χαράν του Κυρίου σου». Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίο πάντοτε, καλή πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Καλή Κυριακή των Απόκρεων να έχουμε, Κυριακή ημέρα του Θεού.